Καλημέρα κύριε Νασούλη. Τα κορίτσια είναι μικρά, δεν ξέρουν ακόμα τις καουμπόικες ταινίες, γι' αυτό. Εντάξει, θα μάθω γιατί δεν είναι. Καταλαβαίνω τι εννοείται, καουμπόικες. Άστο, Έλενα, μην επιμένεις. Κοίταξε, Χρήστο, μας έκανες και εμάς πολύ μεγάλους τώρα. 40 χρονών είμαστε, εμάς και εμάς πολύ μεγάλους. Εσύ είσαι 40, εγώ είμαι 35. Εντάξει. Γι' αυτό ξέρεις καλύτερα από τις ταινίες, μάλλον. Εγώ είμαι 12. Να και το κορίτσι 12 που δεν ξέρει ακόμη τις ταινίες συγκεκριμένες. Τα μάθαμε. Τώρα θα πάει γυμνάσιο το κορίτσι. Ακριβώς. Σε λίγες μέρες, τις μέρες που έρχεται και το πετρέλαιο, και ήρθε η ώρα, αγαπητέ Λάζαρε, να μιλήσουμε και πάλι για πετρέλαιο. Σιγά σιγά ο καιρός από τις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου. Σε μια εβδομάδα, παιδιά, ξεκινάμε πετρέλαιο θέρμανσης. Και αρχίζει να ρωτάει ο κόσμος αν θα το πάρουμε σε εκείνη τη μαγική τιμή των 70 λεπτών που μας τα δώσατε πέρσι, κύριε Ζήση. Πέρσι στο τέλος της σεζόν έκλεισε γύρω στα 80 λεπτά, είχε πάρει μια αύξηση από τα 70 λεπτά. Ναι, αλλά μας τα δώσατε μέχρι και 70, αυτό λέω. Ναι, υπήρχαν μέρες που είχαν και 70 λεπτά. Οπότε τι θα γίνει, θα μας το δώσετε και φέτος με 70. Μακάρι να μας το δώσουν και σε εμάς και 50 να το δώσουμε, όχι μόνο 70. Μακάρι να μας το δώσουν και σε εμάς χαμηλά και να το δώσουμε και εμείς χαμηλά. Άκουσα ότι θα μας το δώσουν και πάλι χαμηλά, ενώ έχουν ανακοινωθεί και η βοήθεια που θα δοθεί μέσα από το επίδομα του πετρελαίου. Κοιτάξτε, αυτό που ξέρετε κι εσείς από τις ανακοινώσεις, ξέρουμε κι εμείς. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς το τι θα γίνει. Ναι. Όπως τα συζητάμε κάθε χρόνο, πάντα ξεκινάει το πετρέλαιο και μετά βλέπουμε τι επιδότηση θα δώσουν και πώς θα δοθεί. Φέτος λένε, ναι, έβγαλαν κάποια πράγματα, πάλι βεβαίως χωρισμένες σε ζώνες οι περιοχές μας, και για την περιοχή της Καστοριάς, που είναι στην πρώτη ζώνη μαζί με κάποιους άλλους νομούς και από τη Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο, το ποσό που θα λάβουμε είναι, να το δω λίγο μισό λεπτάκι, είναι 84 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν σε όλους. Για την πρώτη ζώνη που είμαστε εμείς είναι 350 ευρώ. Δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 350 ευρώ μάλλον. Αυτό θα σας έλεγα και εγώ. Τώρα δεν ξέρω πώς θα... Γιατί κάτι ακούσεις θα δώσουν και σε άλλες μορφές ενέργειας πέρα του πετρελαίου. Ναι, υπάρχει αυτό φέτος, ότι αυτό που λέγαν πολλοί όλα αυτά τα χρόνια. Γιατί να δίνεται μόνο επιδότηση στο πετρέλαιο και όχι στα καυσόξυλα, ας πούμε. Και αυτό έχει μια βάση. Και φαίνεται φέτος ότι το συζητάνε αυτό το θέμα, ίσως να έχουμε εξελίξει στο επόμενο διάστημα. Απλά αυτό που αντιλαμβάνομαι και εγώ είναι ότι θα δοθεί ένα ποσό κατά αποκοπή. Μάλλον. Χωρίς να υπολογίζουμε λίτρα όπως ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Ναι. Θα είναι ένα ποσό κατά αποκοπή και θα σου λένε πάρε τα χρήματα και βάλε τι θέρμανση θέλει. Και θα σου λένε, ας πούμε, για πετρέλαιο, για Καστοριά έως 350 ευρώ. Για ξύλα. Και το τι ακριβώς δικαιολογητικά θα ζητήσουν, αυτό μετά θα βγει από τα κριτήρια. Ας βγει πρώτα όμως, γιατί αυτό όντως υπάρχει ως σκέψη αυτή τη στιγμή. Θα δούμε αν θα υλοποιηθεί. Μακάρι να υλοποιηθεί, γιατί όχι. Εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ας είναι το πετρέλαιο στα 70 λεπτά και ας μην δώσουν και επιδότηση. Φαίνεται όμως ότι το πετρέλαιο δεν θα ξεκινήσει και πάνω από το ευρώ. Φαίνεται ότι το πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κοντά εκεί που το κλείσαμε την προηγούμενη περίοδο. Μπορεί να ξεκινήσει με 80, λιγότερο από 80. Με τις τιμές αυτές που φαίνονται τώρα στο αργό πετρέλαιο και τις διεθνείς τιμές και τιμές δηληστήριων, φαίνεται ότι θα είναι κάτω από ευρώ. Δεν μπορώ να διακινδυνεύσω να σας πω αν θα είναι 80, 85, 90 ή 75, δεν μπορώ να το πω αυτό. Ναι. Θα φανεί τις τελευταίες 2-3 μέρες με το τι θα ξεκινήσουμε. Εκεί θα μας πούν με πόσο θα ξεκινήσουμε το θέρμανση. Πάντως αυτό που διαφαίνεται είναι ότι θα είναι σίγουρα από ευρώ με τις τιμές που υπάρχουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν να πούμε ότι με κάπως αισιοδοξία μπορούμε να ξεκινήσουμε αυτόν τον χειμώνα με το πετρέλαιο το οποίο θα κληθούμε να βάλουμε. Και βεβαίως όσοι το είχαν βάλει από το τέλος της προηγούμενης περίοδου, ίσως να αποδειχθούν και κερδισμένοι, αν πραγματικά η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη με το τώρα. Θα φάνει, γιατί κοιτάξτε, πέρα του, όταν είναι ένα ευρώ. Εντάξει, με τα 70 λεπτά γέμισε πολλοί κόσμος, κύριε Ζήση. Ναι. Τον τελευταίο μήνα πραγματικά έγινε. Ναι. Με τις παρατάσεις τότε που είχαν δοθεί. Η ζήτηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ναι. Αλλά άλλο ήθελα να πω εγώ, ότι το 1 ευρώ είναι ακριβό, αλλά όχι μόνο ότι είναι ακριβό, είναι και ένα ψυχολογικό φράγμα. Στην τιμή. Ναι. Αν είναι κάτω από ευρώ και βάζεις τα 1000 λίτρα με λιγότερα από 1000 ευρώ, τα βάζεις με 800, με 900, είναι διαφορετικά από το να τα βάζεις με... Σωστά. Με ένα ευρώ. Ναι. Βέβαια, έτσι πως είναι τα πράγματα και οι δυσκολίες που έχει όλος ο κόσμος,
Φοβάμαι ότι ίσως φτάσει κάποια στιγμή το πετρέλαιο σε πολύ χαμηλά επίπεδα και δεν μπορεί να προμηθευτεί ο κόσμος. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα σε πολλά νοικοκυριά. Δηλαδή ο κόσμος ζορίζεται, ο κόσμος δεν έχει χρήματα να προμηθευτεί θέρμανση. Αυτό το βλέπουμε και από πέρυσι ακόμα που μπαίναμε στα σπίτια. Ναι. Και που ήταν 70 λεπτά, όσοι μπορέσαν και είχαν την οικονομική άνεση, το γέμισαν. Βάλαν και 1000 λίτρα, βάλαν και 2000 λίτρα. Ναι, ναι. Πολλοί όμως που θέλαν να βάλουν την τιμή. Ακόμη και με τα 70 δεν μπόρεσαν έτσι να το. Βάλτε μου για 200 ευρώ, βάλτε μου 200 λίτρα, βάλτε μου 300 λίτρα με την τιμή αυτή. Με τα 70, φανταστείτε να έχει παραπάνω φέτος, βέβαια. Ναι. Όμως υπήρξε κίνηση, αυτό το καταγράφουμε. Υπήρξε ζωηρή κίνηση, θα λέγαμε κιόλα. Και όταν το πετρέλαιο πήγε στα 70 και λίγο και με τις παρατάσεις που είχαν δοθεί για το τέλος της χρονιάς της προηγούμενης της φετινής δηλαδή, αλλά τον Μάιο. Από το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου και ως το τέλος Απριλίου και μέχρι 15 μέρες το Μάιο, όντως είχε κίνηση. Και τέτοια κίνηση μακάρι να υπάρξει φέτος, να σταθεί ο κόσμος πραγματικά και φθηνά. Πάρα πολλοί κόσμος, ξέροντας ότι είχε ξύλα, προμηθεύτηκε το πετρέλαιο για τη σεζόν αυτή που θα ξεκινήσει, να μην χρησιμοποιήσει ξύλα. Ή να τα συνδυάσει τα δύο. Ή να τα συνδυάσει τα δύο, τέλος πάντων. Ακριβώς. Να πάει σε ένα συνδυασμό. Γιατί όλοι έχουν έναν συνδυασμό σίγουρα στο σπίτι τους. Οποιοδήποτε και είναι αυτός. Καλοριφέ και εργοτήσιο. Πετρέλαιο και. Προσπαθεί να βρει την πιο φθηνή λύση για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και το νοικοκυριό οικονομικά. Τηλεφωνήματα αρχίσαν στους συναδέλφους σας, κύριε Ζήση. Διερευνητικά για την τιμή έχουν ξεκινήσει. Έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα. Καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ευχόμαστε καλή σεζόν. Πάντως, κάνουμε το σταυρό μας που ακόμη και σήμερα 6 Οκτωβρίου έχουμε τη δυνατότητα να ερχόμαστε στη δουλειά μας με κοντομάνικο και με βερμούδα. Κάτι είναι γι' αυτό. Όχι όλοι. Εντάξει. Όχι όλο, γιατί κάποιος απέναντί σου παίρνει και κουβέρτα από μα το πάτησαν ένα βράδυ, αν είναι δυνατόν το κουμπί, Λάζαρε, το πάτησαν. Έτσι ήσαν να σπάσει το κρύο. Το πάτησαν, λοιπόν, ευτυχώς δεν είμαι στο σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ για την οικογένεια και το σπίτι, δύο μερούλες το πάτησα και εγώ. Ήσαν να σπάσει, ρε παιδί μου. Το βραδάκι, έτσι. Δεν το ξανανοίξαμε άλλη μέρα. Έτσι λίγο να γλυκάνει μετά. Άμα γλυκάνει μια φορά. Μετά συνηθίζεις το γλυκό. Αυτό τώρα ήταν μια αλήθεια. Λάζαρε, θα τα ξαναπούμε και την άλλη εβδομάδα, όσο πλησιάζουμε φυσικά προς την ημερομηνία 15 Οκτωβρίου, επαναλαμβάνω, ξεκινάει και φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης. Ακριβώς. Να είμαστε καλά. Πρώτα απ' όλα υγεία σε όλους και να έχουμε μια φθηνή και ζεστή περίοδο θέρμανσης. Έγινε. Λάζαρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλά. Αυτά λοιπόν με τον Λάζαρο Ζήση, πρόεδρο των Βενζινοπολών νομού Καστοριάς.